φιλοξενούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης και εκ νέου υποψήφιο Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Καλημέρα κύριε Αρναουτάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Αρναουτάκη, έχω έτσι μία απορία και θέλω να μου τη λύσετε πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα και των εκλογών και της Κρήτης. Ένας άνθρωπος που έχει τρεις θητείες με διαρκώς αυξανόμενα εκλογικά ποσοστά, τι αλήθεια περιμένει στην τέταρτη κάλπη για την περιφέρεια Κρήτης? Αυτό που περιμένουμε είναι να μας δώσει πάλι ο πολίτης της Κρήτης τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει, το οποίο έχουμε χτίσει σε γέρες βάσεις, κύριε Σαχίνη, και να μπορούμε να υπηρετήσουμε την ενότητα, το συγκριτισμό και την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο το νησί. Θέλουμε λοιπόν την νίκη, την Κυριακή, στις 8 του Οκτώβρη. Αυτό κρύβει και το μήνυμα του συνδυασμού για την Κρήτη μας. Συνεχίζουμε τελικά? Ότι θέλουμε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά τα οποία έχουμε χτίσει. Άρα αυτό κρύβει ακριβώς. Θέλω να μου πείτε, έχετε ένα μότο από την πρώτη εκλογική διαδικασία, θυμάμαι, που λέγατε ότι εμείς έχουμε έναν περιφερειακό παγκρίτιο συνδυασμό, όπου καλοπροαίρετα όποια πολιτική δύναμη θέλει μας στηρίζει, εδώ είμαστε. Πάνω απ' όλα έχουμε την Εθνική Κρήτης, λέγατε. Θυμάμαι, είχε γίνει σλόγγαν. Και το λέω, εξακολουθώ και το λέω. Τα κόμματα όμως δεν το λένε. Και θέλω να σας πω ότι η κυβερνώσα παράταξη, για παράδειγμα, η οποία έσπευσε πρώτη να ανακοινώσει ότι στηρίζει Σταύρο Αρναουτάκη στην περιφέρεια Κρήτης, στην τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά και η επάνωδός του ήταν ότι δίνω τη μάχη αυτή την Κυριακή, το λέω περιφραστικά, και οι 13 περιφέρειες να είναι μπλε. Πώς τα ακούτε αυτό? Και μάλιστα δεν μιλάω, γιατί η Κρήτη ξέρει, δεν μιλάω σε έναν άνθρωπο που προέρχεται πολιτικά από παρθενογένεση και δεν το έχει κρύψει και ποτέ. Μα δεν έχω φύγει ποτέ από το χώρο στον οποίο έχω ξεκινήσει, η Σαχίνη. Εκεί βρίσκομαι, στο ΠΑΣΟΚ. Και όλα αυτά τα χρόνια η στήριξη από όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί δεν είναι να σου δώσει μια στήριξη ένας χώρος ο πολιτικός, είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν μέσα στα ψηφοδέλτια και οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν από ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν το συνδυασμό. Αυτό έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην περιφέρεια, αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε. Είναι ευρύτερες συνενέσεις που μέσα στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, μέσα στα μεγάλα έργα τα οποία να γίνουν την επόμενη περίοδο, θέλουμε να έχουμε μια εκπροσώπηση από όλο το πολιτικό φάσμα το δημοκρατικό. Άρα, αν την Κυριακή ο εκλογικός χάρτης, τα ξέρετε πώς λειτουργούν στα δίκτυα, βαφτεί μπλε, είστε έτοιμος να πάρετε τηλέφωνο είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών είτε στην εταιρεία και να πείτε: με συγχωρείτε, παιδιά, εδώ πέρα δεν είναι έτσι τα πράγματα? Γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει: θέλω 13 στα 13. Ναι, επειδή έχει δώσει τη στήριξη. Εμείς όμως δεν μπορεί να είναι μόνο μπλε. Θα είναι όλα τα χρώματα. Θα είναι η Εθνική Κρήτη, κύριε Σαχίνη. Αντίστροφα, γιατί εδώ η υποψηφιότητα του ψηφοδελτίου και η δική σας έχει προκαλέσει μια πολιτική μανιέρα περίεργη. Ο αρχηγός του Τρίτου Τιτάξη Κόμματος από την Πάτρα κάλεσε τους ψηφοφόρους της Δημοκρατικής Παράδειξης που προέρχονται από το Πασόκ να καταψηφίσουν τις μετοπικές πολιτικές επιλογές του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εδώ τώρα πώς θα γίνει ο χώρος από τον οποίο... αυτό που είπε ο κ. Σαντρουλάκης είναι να, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανήκουν στον χώρο του Πασόκ να καταψηφιστούν. Όχι στη δική μας την περίπτωση που ο επικεφαλής είναι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Άρα εδώ δεν τίθεται το θέμα αυτό? Δεν τίθεται καθόλου και μάλιστα επικοινώνει μαζί μου για να διευκρινιστούν όλα αυτά, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και αφετρίτου, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί εδώ θα τα πούμε όλα, δηλαδή η μόνη συνεπή στάση θα το πω, είναι η λαϊκή συσπήρωση που υποστηρίζεται το ΚΚΕ διαχρονικά. Το δεύτερο τιτάξη κόμμα του πολιτικού σκηνικού της χώρας, μέχρι τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές, στήριζε Σταύρο Αρναουτάκη. Τώρα, όχι τις προηγούμενες μόνο. Ναι, τις προηγούμενες. Διορθώνω. Τις τελευταίες, πριν από τις τελευταίες, ακριβώς. Τώρα, όχι απλά δεν στηρίζει Σταύρο Αρναουτάκη, αλλά κατεβάζει δική του υποψηφιότητα. Εντάξει, για διάφορους λόγους που είναι σεβαστοί οι λόγοι που επέλεξε να μην θέλουμε τη συνέχιση. Προσωπικά ήθελα και να γίνει η συνεργασία και όλα τα στελέχη που συμμετείχαν μέσα από την παράταξη αυτή ήθελα να συνεχίσουμε. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει στείλει και επιστολή ο κ. Παπαδεράκης κεντρικά για να συνεχιστεί
αυτή η στήριξη. Και μπορώ να σας δώσω και μια είδηση τώρα. Η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής ήταν για να γίνει στήριξη στη δική μας παράταξη. Δεν έγινε για διάφορους λόγους. Είναι σεβαστή. Δεν θα πω εγώ ότι έχει κάνει ένα κόμμα γιατί δεν θέλει να συνεχίσει αυτήν τη συνεργασία. Άρα η πρόταση της Επιτροπής Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη ήταν στο πρόσωπο το δικό μου. Μάλιστα. Τώρα, θα μείνω λίγο στο πολιτικό και θα πάμε στην Κρήτη ως εξής. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση έξω από τα κόμματα για το ρόλο που έχει η αυτοδιοίκηση. Και εγώ παρατηρώ ότι το ένα μετά το άλλο, όταν γίνονται η κυβέρνηση, μπαίνουν στον πειρασμό και κάνουν νομοθετήματα που αφορούν τελικώς την αυτοδιοίκηση. Άρα, μόνο αυτοδιοικητικά δεν τη βλέπουν. Τώρα εδώ έχουμε 43% και ένα την πρώτη Κυριακή. Αυτό εντάξει, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά είναι και τα 3/5 των συμβούλων, είτε σε Δήμο είτε σε Περιφέρεια. Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό? Πόσο μετατρέπει σε η μάντα του κράτους την αυτοδιοίκηση? Αν σας πάει, και για να απαντήσετε συνολικά, ο Πρωθυπουργός είπε θέλω 13 συνεργάτες. Ένας άλλος Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε πει θέλω 13 μικρούς Πρωθυπουργούς, όχι συνεργάτες. Αυτό διαβάζεται διπλά. Δηλαδή, τα μεγάλα έργα που κολλάνε στην Κρήτη φταίνει η κεντρική, και τα μικρά που είναι επιτυχία φταίει ο τοπικός, ευθύνεται ο τοπικός πρωθυπουργός. Όλο μαζί το έβαλα για να το απαντήσετε, γιατί είναι εξόχως πολιτικό. Ξεκινώντας με τον Καλλικράτη, κύριε Σαχίνη, να πω ότι μόνο το Πασόκ ψήφισε τον Καλλικράτη τότε, το 2010, και πρέπει να πω και εγώ ως βουλευτής που ήμουνα ψήφισα. Είδαμε στην πορεία ότι ήταν μια μεγάλη τομή σε όλο το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήρθαν τα μνημόνια, ξεκίνησε με ένα προϋπολογισμό 4 δισεκατομμύρια και έρχονται τα μνημόνια. Που, να σας φέρω ένα παράδειγμα, το 2011 εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης είχαμε από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 30 εκατομμύρια που παίρναμε, αμέσως από τον επόμενο χρόνο αυτό έγινε 0. Μέχρι το 2020 ήταν 0. Τα τελευταία 2 χρόνια παίρνουμε από 4 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι ξεκίνησε αυτό με όνειρα, ξεκίνησε για να γίνει αποκέντρωση, ξεκίνησε να γίνει αποκέντρωση με αρμοδιότητες και πόρους. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο της που πρέπει να βρει. Έχει πάντα πρέπει είτε μικρό είτε μεγάλο έργο να τρέχει και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης στην Αθήνα για να το επιλύσει, το οποίο κατά την άποψη δική μου είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεν γίνεται να τα κάνει καλύτερα η Αθήνα, δεν γίνονται οι μηχανικοί της Αθήνας ή όλο το Υπουργείο Υποδομών ή άλλα υπουργεία. Έχουν βγάλει τα ίδια πανεπιστήμια με τους συνεργάτες μας στην Κρήτη, δεν έχουν αφήσει όμως ποτέ για να γίνουν τα μικρά ή τα μεγάλα έργα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς όλα τα χρόνια, γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι αυτοί τις τρεις τετραετίες τι έχουμε περάσει: μνημόνια, έχουμε capital control, έχουμε την πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμο, και είναι τόσο σοβαρά και τόσο μεγάλα τα οικονομικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που προσπαθούμε να συντηρηθούμε. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα ο Καλλικράτης και το είδαμε στην πορεία και με τις συνεννώσεις των Δήμων, γιατί στην κρίση, αν δεν υπήρχαν παρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, γιατί έχουν δημιουργηθεί προβλήματα που πρέπει να λυθούν, ειδικά με Δήμους, στις περιφέρειες πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες και πόροι. Αλλιώς δεν χρειάζεται να υπάρχει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, γιατί δεν έχει δοθεί ποτέ περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτό ήθελε να είναι 13 μικροί πρωθυπουργοί. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ήθελε από κάτω από το όλο σύστημα να πιστέψει ότι θα αφήσει αρμοδιότητες και πόρους για να μπορεί να λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση αυτοδύναμα. Άρα δεν θέλετε μια περιφέρεια όπως την περιγράφει για παράδειγμα ο κ. Μητσοτάκης, παρότι σας στηρίζει παρακολούθημα της εκάστοτε κυβέρνησης. Μα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε αυτοδιοίκηση. Εμείς, και θέλω να σας πω, γιατί ποτέ δεν έκανα λαϊκισμό να πω ότι εμείς ήρθαμε σε κότα με τον τάδε υπουργό ή τον υπουργό. Διαχρονικά πρέπει να σας πω ότι πάντα υπήρχε
με ορισμένους υπουργούς μία αντίθεση. Μία αντίθεση πώς έβλεπαν την Κρήτη, πώς έβλεπαν τα τοπικά πράγματα. Γιατί δεν είναι θέμα αν είσαι μόνο από το χώρο το δικό σου, ότι πρέπει να δώσεις μια χρηματοδότηση ή οτιδήποτε. Όχι. Η Κρήτη δικαιούται και πρέπει να πάρει αυτά που έπρεπε να πάρει. Από ορισμένους δεν έχω παράπονο και εννοώ από όλες τις κυβερνήσεις. Σταθήκανε δίπλα μας. Όμως εδώ πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρα κεντρική αυτοτελείς πόρη. Πρέπει να είναι αυτή η πόρη που να μπορεί να στηρίζεται η κάθε περιφέρεια ή ο κάθε δήμος. Δεν μπορεί να λέμε μηδέν και να θέλαμε να έχουμε τα πάντα, συντηρήσεις, καθαρισμούς και οτιδήποτε άλλο προχύψει μικρό ή μεγαλύτερο έργο. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει τελείως αυτό το μοντέλο και δεν θα είμαστε παρακολούθημα καμιά κυβέρνηση. Έχουμε την αυτονομία μας. Η περιφέρεια Κρήτης είναι μια περιφέρεια που έχω δηλώσει ότι είναι πραγματικά η εθνική Κρήτης και προσωπικά εγώ δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να ακολουθήσω ό,τι πει ο εκάστοτε, με σεβασμό, έτσι, με σεβασμό ο εκάστοτε πρωθυπουργός, γιατί είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός. Είναι όπως ήταν και ο κύριος Τσίπρας. Δεν ακολούθησα όμως καμιά. Όχι, γιατί εσείς είστε εκλεγμένος στην αυτοδιοίκηση. Γιατί είμαι και εγώ αυτοδιοίκηση. Και ξέρει ο κόσμος ότι η κομματική ταυτότητα είναι έξω από την περιφέρεια. Αυτή ήταν η διαχρονική πορεία μου και στο Δήμο Αρχανών και στην περιφέρεια. Οι πόρτες ανοιχτές για τον καθένα και χαίρομαι γιατί με όλους τους δημάρχους της Κρήτης υπάρχει μια εξαίρετη συνεργασία όπου και να ανήκουν. Δεν χτύπησε η κοινωνική φορείς ή η σύλλογη ή οτιδήποτε. Η πόρτα της περιφέρειας πάντα ανοιχτή για να μπορούμε να βρούμε μαζί τις λύσεις. Ανεξάρτητα αν ήταν δικό μας θέμα, αν ήταν δική μας αρμοδιότητα, που πολλές φορές πάρα πολλά θέματα έρχονται που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Και έχω πει σε όλους τους πρωθυπουργούς ότι πετάχει, ότι κολυμπά, έρχεται στην περιφέρεια. Μα δώσε τη δυνατότητα οικονομικά για να μπορούμε να σταθούμε, να μπορούμε να βοηθήσουμε, να μπορούμε να έχουμε αυτό το οποίο χρειάζεται το κάθε χωριό ή η πόλη. Δεν γίνεται να λέμε ότι πρέπει η Αθήνα μόνο να τα κάνει και δεν τα κάνει καλύτερα. Θέλω να κλείσουμε το πολιτικό κεφάλαιο με μία ερώτηση. Αν και υποστηρίζω πάντα ότι δεν υπάρχουν δύσκολες και εύκολες ερωτήσεις, οι απαντήσεις αναδεικνύουν ή δεν αναδεικνύουν μία ερώτηση. Με μία ερώτηση. Εσείς έχετε τραβήξει μία γραμμή και λέτε, εγώ έτσι θέλω να λειτουργήσω. Με δεδομένο ότι η κυβερνόσα παράταξη, που είναι και η πλειοψηφία, είναι πρόσφατες οι εκλογές, έχει βάλει ένα πύχη 13 περιφερειών για το δικό της κριτήριο. Πώς θα διαβάσει το αποτέλεσμα, δεν λέω πώς το διαβάζετε εσείς. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, παίζοντας έτσι σκληρά με όρους ψήφων, να έχετε περιφερειακούς συμβούλους οι οποίοι θα είναι της παράταξής σας, αλλά απολύτως ελεγχόμενοι από το μεγάλο παίκτη, τη Νέα Δημοκρατία, άρα να τεθείτε υπό ομοιρία όταν θα θελήσετε εσείς να αμφισβητήσετε μία κυβερνητική απόφαση για την περιφέρεια? Κύριε Σαχίνη, αυτό το που λέτε είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας και μάλιστα στην παρουσίαση του συνδυασμού που έγινε εδώ στο Ηράκλειο είπα, είμαστε μία παράταξη. Δεν είμαστε δύο, δεν είμαστε τρεις, δεν είμαστε 13. Είμαστε μία παράταξη, ό,τι έχει ο καθένας είναι έξω η κομματική του ταυτότητα από την περιφέρεια, μέσα θα είμαστε ένα. Και αυτό να είστε βέβαιος ό,τι θα γίνει. Άρα έχετε έτοιμα τα φίλτρα, μου λέτε, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε σε περίπτωση που μια ομάδα θελήσει να λειτουργήσει με άλλους. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, για έλατε τώρα λίγο στην Κρήτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δεν προκύπτει η δική σας παρουσία από παρθενογένωση. Έχετε τρεις θητείες, άρα πια από τη δυσκολία συγκρότησης ως ενιαία αντίληψη έχουμε πάει στην ενιαία αντίληψη. Αυτό είναι κατάκτηση, δεν το συζητάμε. Είναι. Το ερώτημα λοιπόν το μεγάλο, κύριε Αρναουτάκη, είναι αυτή την πενταετία ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει η Κρήτη? Αυτά τα οποία έρχονται, κύριε Σαχίνη, είναι ότι τα μεγάλα έργα τα οποία άλλα δεν είχαν ξεκινήσει καθόλου, άλλα έχουν ξεκινήσει, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ενεργειακή σύνδεση του νησιού, βόρειος οδικός άξονας, συν τα μεγάλα εγκυβερτικά έργα που είναι τα φράγματα. Εδώ πρέπει να πω ότι μπορεί να έχουν προχωρήσει οι δύο δημοπρασίες για τον βόρειο οδικό άξονα από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη και από Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Για μας βόρειος οδικός άξονας νοείται από την Κίσαμο μέχρι την Σιτία και εδώ χρειάζεται η ευρύτερη συνένεση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί δεν είναι ένα εύκολο έργο. Θα χρειαστούν και άλλοι πόροι. Δεν φτάνουν οι πόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σήμερα και λέμε θέλει 2 δισεκατομμύρια το έργο. Θα χρειαστούν
και άλλοι πόροι. Αναφέρομαι και για το Ηράκλειο, αυτό που πρέπει να γίνει και θα γίνει. Αναφέρομαι και σε άλλα προβλήματα τα οποία προκύψουν ή αλλαγές μελετών που χρειάζεται η ευρεία κοινωνική συνέλευση για την Κρήτη, γιατί το έργο δεν είναι μια κυβέρνηση. Το έργο είναι της Κρήτης, είναι των Κρητικών. Άρα χρειάζεται διεκδίκηση να γίνει το καλύτερο. Περιμένουμε να υποβληθούν και οι προτάσεις οικονομικές για τη σύμβαση παραχώρησης και μετά όποιος ανάδοχος είναι θα συζητήσουμε. Ήδη έχω συζητήσει και με τον νέο Υπουργό αλλά και με την προηγούμενη ηγεσία για κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε πρωτεύον ότι πρέπει να γίνουν για την Κρήτη και περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου θα ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο ανάδοχος για να μπορέσουμε να δούμε τα επιμέρους θέματα. Να πω ότι στις δύο δημοπρασίες που έχουν γίνει έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, αλλά σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι το νέο χρόνο. Να μείνω λίγο εδώ, γιατί το ξέρετε, υπάρχει σε όλο τον άξονα, του βόρειου δικού άξονα, μία κοινή τοποθέτηση, βλέπω και από κατοίκους, πολίτες δηλαδή, και από δημοτικές αρχές. Με διαφορετικής υφής ζητήματα. Στα Χανιά σου λέει το αεροδρόμιο μας θα είναι τελείως αποκομμένο, αν δεν γίνουν έργα. Όχι, στα Χανιά γίνεται ο δρόμος. Μισό λεπτό. Τώρα γίνεται. Δεύτερον, στο Ρέθυμνο σου λέει αποκόπτεται στα δύο. Στο Ηράκλειο σου λένε το ίδιο, αποκόπτεται στα δύο. Η Μεσαρά σου λέει πρέπει να κάνω τον κύκλο για να φτάσω στο νέο αεροδρόμιο και να βάλω και τα χωριά και τις περιοχές τους Δήμους νότια του Ρεθύμνου, από Αγία Γαλήνη και εδώ. Σε αυτά ο Περιφερειάρχης και εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης, τι έχει να πει στους συντοπίτες του? Θα περιμένει και ό,τι αποφασίσει το κέντρο με τις εταιρείες ή εδώ θα πατήσει πόδι? Μα πάντα εμείς δεν αφήνουμε τα θέματα να πει ό,τι θέλει το Υπουργείο. Και πρέπει να σας πω ότι είχα και μια διαφορετική έτσι, μια μεγάλη διένεξη με υπουργό τότε για τα θέματα του βόρειου δικού άξονα, που μετά από δύο χρόνια παραδέχτηκε ότι είχα δίκιο σε αυτά που έλεγα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε το ρεαλισμό των έργων. Έχει ξεκινήσει, γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνουν 430 περίπου εκατομμύρια, άρα πρέπει να απορροφηθούν μέχρι το 2026, άντε το πολύ το 27. Άρα πρέπει άμεσα να δίνονται οι πόροι αυτοί, όπως είναι και οι πόροι από διάφορα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό που χρειάζεται για τον Νότο είναι η ολοκλήρωση της μελέτης για τον νότιο οδικό άξονα, για να μπορούν οι κάτοικοι από τη Μεσαρά να έρχονται στο αεροδρόμιο. Έχει μία μελέτη γίνει 32 χιλιόμετρων, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί και να επικαιροποιηθεί, και αυτό αμέσως μετά το διεκδικούμε από το Υπουργείο για να μπορεί να γίνει η ολοκλήρωση της μελέτης, να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να βρεθεί και η χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που εντάσσουμε τη νέα περίοδο, γιατί μια μελέτη ή μια επικαιροποίηση ή μελέτη περιβαλλοντικών όρων χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Σε αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το έχουμε συζητήσει με την ηγεσία του Υπουργείου και τις τεχνικές υπηρεσίες. Χρειάζεται να δοθεί η εντολή για την ολοκλήρωση των μελετών από το νότιο, για τον νότιο οδικό άξονα. Πείτε μου κάτι, και οι ενστάσεις που έχουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα Ρέθυμνο Ηράκλειο σας τα μεταφέρουν και οι αντιπεριφερειάρχοι σας, φαντάζομαι. Εδώ είναι κομβική σημασία, διότι αν γίνουμε από δύο χωριά σε κάθε πόλη, καήκαμε. Όχι. Για το Ρέθυμνο πρέπει να πω, καταρχήν έχουμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η ομόφωνη απόφαση που δεν δεχτήκαμε εμείς τότε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πέρυσι τον Αύγουστο, και μάλιστα έγινε μια μεγάλη διένεξη με τον αρμόδιο υπουργό, γιατί θεώρησε ότι εγώ μπλόκαρα, δεν ήθελα να γίνει το έργο ή οτιδήποτε, αφού υπήρχαν χρηματοδοτήσεις. Όμως τι πετύχαμε με αυτό? Πετύχαμε την υπογειοποίηση του Κακόρους, το οποίο είναι ακόμα 70 εκατομμύρια. Πετύχαμε τη μελέτη στο Ρέθυμνο. Δεν πετύχαμε ακόμα για το Ηράκλειο, γιατί αυτό το οποίο συζητήθηκε, εάν έπρεπε να γίνει μια μελέτη περιβαλλοντικό, θα καθυστερούσαμε το έργο ακόμα περισσότερο και δεν θέλαμε να πούνε ότι φταίει η περιφέρεια για να καθυστερήσει το έργο. Και σας λέω ότι αμέσως μετά που ο ανάδοχος του έργου θα πάρει, αμέσως θα γίνουν αυτές οι απαραίτητες μελέτες, ούτως ώστε το αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου να γίνει αποδεκτό. Αυτό είναι μια διεκδίκηση την οποία την οφείλουμε απέναντι σε όλο το Ηράκλειο, απέναντι στους πολίτες της Κρήτης. Μάλιστα.
Έρχομαι σε αυτό που υπενιχθήκατε, ότι είναι σε εξέλιξη. Προχωρά το νέο διεθνές αεροδρόμιο, αλλά εδώ για την περιφέρεια μπαίνει ως κρίσιμο στοίχημα και το νέο αεροδρόμιο και το υφιστάμενο, όταν αυτό θα πάψει να λειτουργεί στο Ηράκλειο. Και πώς το σκέφτεστε? Θα σας πω μερικά στοιχεία. Κάποιοι λένε, εντάξει, τα έργα και υποέργα βόρειος οδικός άξονας και από κόμβο Χερσονήσου σύνδεση για Καστέλη. Το Ηράκλειο μήπως χρειάζεται έναν εγκάρσιο, το έχετε ακούσει. Από την Πρασά, για πιο γρήγορα θα το βάλει ο ζήτημα. Τι θα γίνει εδώ? Μισό λεπτό. Είναι θέμα του Δήμου Ηρακλείου, είναι και θέμα της περιφέρειας. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως τελικώς ο κατασκευαστής είναι one man show? Δηλαδή δεν έχει πίεση από το Δήμο, δεν έχει, από τους Δήμους μάλλον, δεν έχει πίεση από την περιφέρεια. Όπως τρώνει αυτός, κοιμάται. Μήπως εδώ πρέπει να πατήσει πόδι η περιφέρεια από κοντά, να ζητήσει αυτό που λένε οι κάτοικοι, σύραγγες, και όχι επίσης. Ναι, ναι, ελάτε. Να απαντήσω. Ομόφωνη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Σαχίνη, για να γίνει από τη σύνδεση του αεροδρομίου στο Καστέλι προς τη Χερσόνησο να γίνει μια σύραγγα. Είναι ομόφωνη απόφαση. Έχουμε ζητήσει, βάζουν ό,τι θέλει 70 εκατομμύρια, να τα βρουν τα 70 εκατομμύρια και να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να καταστρέφουμε μια περιοχή που και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και εμείς, ομόφωνη απόφαση και με επιστολή δική μου, έχει σταλεί στον αρμόδιο υπουργό για να προχωρήσει. Άλλαξε ο υπουργός, τώρα θα δούμε με τον επόμενο, γιατί τα θέματα όταν τα συζητήσαμε δεν τα γνώριζε τόσο καλά. Ευνόητο είναι ένας νέος υπουργός, τώρα όμως δεν θα αφήσουμε. Για να πρέπει να δοθεί η απάντηση αν γίνει ή δεν γίνει η σύραγγα. Επίσης, αεροδρόμιο εδώ Καζαντζάκης δεν πρέπει να γίνει ένα νέο ελληνικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει γίνει ένα master plan με τον Δήμο Ηρακλείου. Εδώ εμείς πάμε μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου. Εάν εμείς είμαστε την επόμενη περίοδο η περιφερειακή αρχή, πάντα με τις αποφάσεις που παίρνει ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, η Αλκαρνασσός έχει επιβαρυνθεί όλα αυτά τα χρόνια με το αεροδρόμιο. Πρέπει λοιπόν και η τοπική κοινωνία της Αλκαρνασσού τι θέλει για να γίνει, και επίσης να δεχτεί το ΤΑΙΠΕΔ που έχει την ευθύνη για να κάνει οποιαδήποτε δημοπρασία, να είναι μια πρόταση σύμφωνα με αυτό το οποίο προτείνει η τοπική κοινωνία. Άρα δεν πρόκειται να δεχτείτε να έρθει ένα σχέδιο για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και την αξιοποίησή του copy-paste από το ΤΑΙΠΕΔ, πάρτε το και κάντε κάποιες παρατηρήσεις. Θέλετε εδώ να πείτε ότι εμείς θα είμαστε μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου τις προτάσεις, εάν είμαστε εμείς αύριο δημοτική, η Περιφερειακή Αρχή, μαζί με τη νέα Δημοτική Αρχή, γιατί έτσι μέχρι τώρα πήγαμε με τον κύριο Λαμπρινό, είχαμε μια ταύτιση απόψεων σε ένα master plan που έχει γίνει. Αυτό θα διεκδικήσαμε πάντα μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου και την τοπική κοινωνία της Αλικαρνασσού, που έχει ρόλο και λόγο. Πάμε λίγο σε ένα θέμα που το ξέρετε είναι της επικαιρότητας, αναντήρητα, μετά τις καταστροφές σε μία από τις πιο πλούσιες στον πρωτογενή τομέα περιοχής πατρίδας μας, στη Θεσσαλία. Αλλά λίγος πολύ όλες οι περιφέρειες το ίδιο σκέφτονται. Θέλω να σας ρωτήσω στο επίπεδο πολιτικής προστασίας, όχι υπηρεσίας, σε επίπεδο σχεδιασμών στρατηγικών μέτρων και μέσων, είτε αντιπλημμυρικά είναι, είτε αντιπυρικά είναι. Εδώ έχουμε θέμα, μου έλεγε προχθές κάποιος, ότι κάποια υπηρεσία του Δήμου, της περιφέρειας, πρέπει να ασχοληθεί, ένα παράδειγμα σας δώσω, με το ρέμα στο δρόμο του Κατσαμπά, την Καζαντζίδη δηλαδή, κάπου είναι φραγμένο. Αν πέσει η βροχή, τέτοιο. Τι εικόνα έχετε συνολικά για την Κρήτη, ένα παράδειγμα έδωσα, και τι παρεμβάσεις άμεσες πρέπει να γίνουν? Να σας πω για το ρέμα του Κατσαμπά, γιατί το γνωρίζω. Υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα, το οποίο είναι και με τη ΔΕΙΑΚΑ, τις σωληνώσεις που υπάρχουν, που πρέπει να γίνει μια μεταφορά. Αυτό πρέπει να γίνει. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω, κύριε Ζαχή, να δείτε πώς λειτουργεί το κράτος. Το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη του 2018, πάρθηκε μια απόφαση από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφέρεται η αρμοδιότητα ρεμάτων και ποταμών στην περιφέρεια. Θα σας πω ότι σε όλη την περιφέρεια Κρήτης μία μελέτη ήταν έτοιμη, που είχε ξεκινήσει από το Δήμο Βουκολιών, φανταστείτε πότε, πίσω στη δεκαετία του 90, επικαιροποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με το Γιάννη τον Μανανδράκη, Δήμος Πλατανιάς, και ερχόμαστε εμείς το 2015-16 να είναι ολοκληρωμένη, μετά, συγγνώμη, το 19 να έχουμε τη μελέτη αυτή,
διεκδικήσαμε από το Υπουργείο ότι πρέπει να δοθούν κάποιοι πόροι. Ήταν ο Αλέξης ο Χαρίτσης υπεύθυνος, έδωσε μια χρηματοδότηση 10 εκατομμύρια. Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί. Αλλά για να γίνει η μελέτη πέρασε μια δεκαετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε όλη την επόμενη περίοδο και αυτό που ζήσαμε εμείς το 19 και το 20 με τις φυσικές καταστροφές οι οποίες υπήρξαν στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, εδώ στο Ηράκλειο μετά, το 21, Σταλίδα, Χερισόνησο, Σομάλια, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, πρέπει να δούμε ότι ποιες είναι οι πράξεις που πρέπει να κάνει η περιφέρεια, αφού έχει την ευθύνη. Το ένα είναι να γίνει οι καθαρισμοί. Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι 30 συνεργεία δουλεύουν για τους καθαρισμούς. Θα μου πείτε φτάνουνε, δεν φτάνουνε. Διότι πρέπει να δούμε και πώς εμείς έχουμε παρέμβει και πώς σε μια περιφερειακή ενότητα από τα 240 ρέματα που υπήρχαν το 1970 σήμερα είναι μόνο 40 και τα άλλα είναι μπαζωμένα και τα άλλα έχουν κτιστεί και τα άλλα έχουν γίνει οτιδήποτε. Αλλά το πρώτο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι αυτή η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Πρέπει να δούμε τους καθαρισμούς ρεμάτων και ποταμών να γίνονται και κάτι που έχουμε κάνει και ίσως είμαστε η μόνη περιφέρεια στη χώρα που έχει προχωρήσει σε 29 μελέτες ρεμάτων και ποταμών σε όλη την περιφερειακή, σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Αρχίζουν και έρχονται οι μελέτες ολοκληρωμένες, όμως το νούμερο το οποίο προκύπτει είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο για να γίνουν όλα αυτά τα έργα. Εμείς ιεραρχούμε και μέσα στο 2024 τα πρώτα 4-5 μεγάλα έργα για να μπορούμε να κάνουμε αυτά και παράλληλα ζητούμε από το Υπουργείο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να δοθούν οι χρηματοδοτήσεις για να μπορούμε να πούμε ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή όποιος έχει έτοιμες μελέτες να προχωρήσει για να έχουμε 10-15 μελέτες σε όλη την Κρήτη με την υλοποίησή τους για να προχωρήσουμε σε έργα. Αυτό είναι αφενός που πρέπει να γίνει για τις οριοθετήσεις ρεμάτων και ποταμών που θα υπάρχουν προβλήματα γιατί θα αναδείξουν που έχουν χτιστεί αυθαιρεσίες, καταπατήσεις. Οι αυθαιρεσίες, καταπατήσεις κλπ. Και εδώ θα είναι ένα θέμα το οποίο είναι για συζήτηση για μετά που θα έρθουν οι ολοκληρωμένες μελέτες. Πρέπει λοιπόν εμείς αυτή την περίοδο να προχωρούμε, να ακούμε τους ειδικούς, αλλά όταν φαινόμενα γίνονται που λένε που είναι στα Χανιά, φαινόμενο ενδονησίας ή κάθε 500 χρόνια γίνονται τόσες πολλές βροχοπτώσεις, δεν θα μπορεί ό,τι έργο και να γίνει να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα λέτε εσείς ότι εγώ θέλω κάποιες άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, που πρέπει κάνουμε, να γίνουν, ναι, σε συνεργασία με τους Δήμους, αλλά τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Τα μεγάλα πρέπει να δοθούν πόροι, γιατί θα θέλουμε εκ των υστέρων περισσότερα χρήματα για να γίνουν αποκαταστάσεις. Άρα έχει ευθύνη η κεντρική εξουσία να δοθούν αυτοί οι πόροι, ό,τι μπορεί, γιατί δεν είναι και απεριόριστοι οι πόροι, να κάνουμε τα έργα τα απαραίτητα που χρειάζονται για την κάθε περιφέρεια και να μην υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Κύριε Αρναουτάκη, το άλλο μεγάλο ζήτημα, το ξέρετε, είναι η διαχείριση των υδάτων. Και αν στη δυτική πλευρά του νησιού έχουμε ένα βαντάζ, στην ανατολική πλευρά του νησιού έχουμε πολλά μειονεκτήματα. Και ρωτώ ευθέως, μήπως ήρθε η ώρα στην πράξη η ενιαία διαχείριση των υδάτων να γίνει ενιαία διαχείριση των υδάτων από τη μία άκρη, πώς λέμε, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία, να γίνει στην πράξη δηλαδή και πολιτικά να δώσετε μία μάχη όλοι οι δήμοι, όλοι οι οργανισμοί σε σχέση και με το κέντρο να υπάρξει μια ενιαία αντίληψη και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο που θα βοηθήσει και τον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι κύριε το άλλο μεγάλο παιχνίδι της Κρήτης. Αυτή την πρόταση την έχω κάνει στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε εδώ επί ΣΥΡΙΖΑ, που είχε έρθει ο κύριος Τσίπρας στην Αστόρια. Και αν δείτε και την ομιλία μου, την κεντρική, την τελευταία που έχω κάνει, η πρόταση είναι μία. Η πρόταση ενιαία διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και την ευθύνη να την έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης που έχει την τεχνογνωσία. Κανείς άλλος δεν μπορεί να την έχει. Πρέπει να πάμε, γιατί βλέπουμε τώρα τι είπε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης για τη Λάρισα. Θα κάνει ένα ενιαίο συντονιστικό για την διαχείριση κλπ. Εμείς έχουμε το εργαλείο. Εμείς έχουμε τον ΟΑΚ. Δεν λέει κανείς να μην είναι ΟΑΚ.
πρέπει να το κάνει, πρέπει να δοθεί αυτή η αρμοδιότητα για την ενιαία διαχείριση, και ήταν μια πρόταση από το 2016 που είναι καταγεγραμμένη ότι είναι της περιφέρειας Κρήτης και ζητά αυτό το πράγμα. Άρα είστε ένθερμος υποστηρικτής. Με δημόσιο χαρακτήρα, να φανταστεί. Με δημόσιο χαρακτήρα, ακριβώς. Ναι. Εσείς λέτε ακριβώς, γιατί κάποιοι άλλοι λένε να δούμε το. Όχι, το όχι. Τομέα. Με δημόσιο. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι με την κτηθήσα εμπειρία τριών θητείων η σχέση στην πραγματικότητα με τους δήμους του νησιού? Υπάρχει μια εικόνα, και θα μας πείτε αν ισχύει, ότι πολλοί δήμοι έρχονται περίπου σε ρόλο ζητιάνου, διότι και από το κεντρικό κράτος οι πόροι δεν επαρκούν, στην περιφέρεια. Είναι έτσι? Έχει προτιμήσεις ο Περιφερειάρχης? Θα σμπρώξει τον ένα δήμο σε βάρος άλλου? Λειτουργεί έτσι? Θέλει να αλλάξει κάτι? Τους έχει ισότιμους παίκτες και εταίρους τους δημάρχους? Αν ένας δήμαρχος του πει δεν είναι σωστή η κατανομή, το ξαναβλέπει? Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει. Και πρέπει να πω, κύριε Σαχίνη, ότι η σχέση που έχουμε με όλους τους δήμους της Κρήτης, τους δημάρχους της Κρήτης, δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια και μπορεί να το διαβεβαιώσει ο κάθε συνάδελφος δήμαρχος. Εμείς, αν έχουμε 100 ευρώ, τα 50 πηγαίνουν στους δήμους. Από τη στιγμή που υπάρχουν έτοιμες μελέτες, γιατί πολλές φορές θέλουμε, ναι, να κάνουμε ένα έργο, θέλουμε, αλλά μπορεί να μην είναι και να μην πληρούν τις προϋποθέσεις. Αφενός έχουμε το πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ που υποβάλλουν όλοι, και όταν είναι εντάξει εγκρίνονται, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένες μελέτες και δεν υπάρχει, να πούμε, να βλέπουμε με διαφορετικό μάτι κανένα δήμο στην Κρήτη. Όλοι είμαστε ένα, είμαστε πιο δυνατοί, είμαστε ενωμένοι και προσπαθούμε μαζί να βρούμε και το μικρό και το μεγάλο έργο. Γιατί χρειάζεται πάντα η παρέμβαση και της περιφέρειας. Αναφέρω ένα τελευταίο έργο, 25 εκατομμύρια που εγκρίθηκε τώρα για το Δήμο Αγίου Νικολάου, που αφορά την ίδρυυση Ελούντα Πλάκας από Σελέμι. Μαζί με το Δήμαρχο τρέξαμε και βρήκαμε από πηγές εκτός του περιφερειακού μας προγράμματος για να ενταχθεί. Μια σειρά έργων, μια σειρά άλλων έργων που πρέπει να πάρουν κεντρικά. Είμαστε εμείς συνεργάτες και συνοδοιπόροι μαζί με όλους τους δημάρχους και μαζί διεκδικούμε είτε το μικρό είτε το μεγάλο έργο. Γιατί και το μικρότερο χωριό πρέπει να γίνει η παρέμβαση που χρειάζεται για να έχει την ίδρυυση, την αποχέτευση, μια πλατεία, ένα έργο κοινωνικό. Το ίδιο και το μεγάλο έργο που χρειάζεται για τις πόλεις. Κοιτάξτε, όταν όμως οι επιλογές, οι πολιτικές των κεντρικών κυβερνήσεων κάθε φορά είναι άλλες, οι προτεραιότητες άλλες και στο οικονομικό πακέτο, όταν η χώρα, το ξέρετε καλά, από την εποχή των μνημονίων στην πράξη είναι υποθηκευμένη. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει λόγο. Η ΑΔΑΕ έχει λόγο ακόμη και στα έσοδα και στις δαπάνες πολλές φορές. Ναι. Πώς είστε έτοιμος, όχι απλά να χτυπήσετε τη γροθιά πάνω στο τραπέζι, να έχετε ένα διεκδικητικό πλαίσιο, ακόμη και αγωνιστικό πλαίσιο? Μα πάντα διεκδικητικό ήταν το πλαίσιο το οποίο είχαμε όλη τη θητεία. Γιατί και την πρώτη περίοδο που ήταν άτομα που είμαστε μαζί σε κυβερνητικές θέσεις, είχαμε μια διαφορετική άποψη. Δεν είναι, γιατί όταν είσαι κεντρική εξουσία είσαι αλλιώς, όταν πας περιφέρεια αλλάζεις, ή όταν φύγεις από την κεντρική εξουσία. Εδώ πάντα είναι διεκδικητικό το πλαίσιο το οποίο είχαμε εμείς και στις τρεις θητείες. Χωρίς να κάνουμε λαϊκισμό, αλλά πηγαίνοντας πάντα με τεκμηριωμένα, με τις μελέτες μας και διεκδικώντας αυτό που πρέπει να πάρει η Κρήτη. Ακούω και είναι ένα από τα βασικά. Και αναφέρω ένα παράδειγμα για να δείτε. Παρακαλώ. Να σας πω. Το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που δεν ήταν στο δικό μας περιφερειακό πρόγραμμα, αλλά έπρεπε να είναι από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε στην Κρήτη με τον ΕΣΔΑΚ, με όλες τις διοικήσεις, με τη ΔΕΤΙΣΑ στα Χανιά, με τους ΦΟΣΔΑ. Ξέρετε ποια ήταν η κατεύθυνση από πλευράς κεντρικής εξουσίας? Να πάμε με ΣΔΙΤ για να γίνουν τα έργα αυτά όπως έχουν γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό εγώ που έχω πει σε υπουργό, ότι για μας είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορώ να πάω στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πω ότι τα έργα αυτά θα τα κάνουμε ΣΔΙΤ, γιατί έχουμε δεσμευτεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι αυτά τα έργα θα γίνουν με 100% χρηματοδότηση. Γιατί αν ήταν με ΣΔΙΤ, θα χρειαζόταν επιπλέον να βάλει ο κόσμος
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πείσαμε, κάναμε την κόντρα, ήταν μπροστά όλοι οι δήμαρχοι, γιατί έγινε μια μεγάλη αντιπαράθεση με την ηγεσία τότε του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αναφέρομαι σε Γενικό Γραμματέα, ήταν τέσσερις υπουργοί, τέσσερις γενικοί γραμματείς. Μάλιστα πρώτη φορά σε όλη μου τη διαδρομή που χτύπησα το χέρι πάνω στο τραπέζι, βλέποντας ότι μας οδηγούν σε μια καθυστέρηση πάνω από 2 με 3 χρόνια με αυτά που θέλουν να κάνουν. Γιατί εμείς είχαμε πάρει τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε πάρει από πολλούς υπουργούς για το έργο το οποίο έχουμε κάνει για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τον περιφερειακό μας σχεδιασμό. Κατορθώσαμε όμως και με αυτή την μεγάλη αντιπαράθεση που είχαμε, πήραμε 150 εκατομμύρια και προχθές υπογράφει το τελευταίο έργο στη Χερσόνησο, ένα πολύ μεγάλο έργο, το εργοστάσιο. Πείτε μου κάτι. Όχι, για την αντιπαράθεση. Θέλω να σας πω για την αντιπαράθεση. Άρα αυτό ένα πολύ σημαντικό σαφές, έργο σαφές. Είναι. Δώσατε εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θέλω να σας ρωτήσω. Διαχρονικά μιλάτε για την ανάγκη να παντρευτεί ο πρωτογενής τομέας με το τουριστικό προϊόν. Ναι. Δεν βλέπετε λοιπόν, αυτό συνάγω συμπέρασμα, μονόπατα την ανάπτυξη στο νησί. Ωραία αυτά με τις διατροφές, ωραία με τα προϊόντα να μπουν στους χώρους ξενοδοχείων και εστίας, ωραία. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από αυτά, στον πρωτογενή τομέα, μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε τις παρεμβάσεις? Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι από τους τομείς που έχει χτυπηθεί αλίπητα. Ακόμη και τώρα που έχουμε χρυσάφι το λάδι, δεν έχουμε καλή ελαιοπαραγωγική χρονιά ως φαίνεται. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά, δεν είναι. Προφανώς. Λένε. Πώς βλέπετε εδώ την παρέμβαση? Είναι μόνο τα φράγματα, θα σας πει κάποιος? Είναι τα εγκυβερτικά έργα τα οποία εμείς έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Είναι ότι έχουν δοθεί πόροι, κύριε Σαχίνη, για νέους αγρότες και σχέδια βελτίωσης που είναι πάνω από τα 130 εκατομμύρια μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που διαχειριζόμαστε εμείς. Είναι η διαφήμιση των προϊόντων που σε όλες τις εκθέσεις του εξωτερικού εμείς είμαστε και προσπαθούμε να προωθήσουμε μαζί με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα τα προϊόντα μας. Βλέπουμε το παράδειγμα για το δίκτυο των Ινοποιών που είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για τη διαφήμιση του κρασιού της Κρήτης, αλλά και όλων των προϊόντων όταν συμμετέχουμε σε όλες τις εκθέσεις. Έχουμε πάρει 2 σημαντικά προγράμματα από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και διαφημίζουμε στην Ευρώπη τα προϊόντα τα δικά μας. Αυτό το οποίο πρέπει να επενδύει όμως όλοι και να έχουμε κατά νου, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε τους συνεταιρισμούς που υπήρχαν παλιά, δεν έχουμε τις ενώσεις για να μπορούν να έχουν την παρέμβαση αυτή που χρειάζεται, λόγω, τα ξέρετε πολύ καλά, ότι έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων, να είναι η ταυτότητα των προϊόντων και η ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό το τρίπτυχο πρέπει να επενδύουμε για να μπορούμε τα προϊόντα μας να είναι στις αγορές και μέσα στον τουρισμό. Πρέπει και οι άνθρωποι του τουρισμού να αυξήσουν τις προμήθειες που κάνουν, ειδικά από τον πρωτογενή τομέα. Βλέπουμε πώς συναντήσεις γίνεται και με το επιμελητήριο που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ στο εκθεσιακό κέντρο, το επιμελητήριο Ηρακλείου, η περιφέρεια, η Δήμη, όλοι μαζί γίνονται προσπάθειες. Άρα η επένδυση είναι στον πρωτογενή τομέα, πάνω σε αυτά τα οποία εμάς μας χαρακτηρίζουν, και ό,τι άλλο μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς στη δυνατότητα από ένα δρόμο να φτιάξουμε σε μια αγροτική περιοχή ή ένα μικρό φράγμα ή τα εγκυβερτικά, τα μικρά έργα που είναι, να μπορούμε να συμβάλλουμε μέσα από τις δυνατότητες που έχουμε τις οικονομικές. Κύριε Αρναουτέκη, σας συναντά ένας συμπατριώτης μας και σας λέει: εντάξει, 3 θητείες, πάτε στην Τέταρτη, θέλω να μου πείτε με απόλυτη ειλικρίνεια, όχι που τα έχετε καταφέρει, που θεωρείτε ότι έχετε κάνει αστοχία, σοβαρή αστοχία. Πού θεωρείτε δηλαδή ότι έχετε ένα έλλειμμα? Είστε έτοιμος να τα απαντήσετε ή θεωρείτε ότι όλα τα έχετε κάνει τέλεια, τρεις θητείες και πάτε για Τέταρτη? Κύριε Σαχή, είναι αλίμονο να πει κάποιος, ειδικά ένας άνθρωπος σαν εμένα, ότι όλα τα έχουμε κάνει τέλεια. Όμως, αν ξεκινάς και λες, έχω μια χρηματοδότηση που είναι ένα σοβαρό ποσό και το οποίο αυτό γίνεται μηδέν,
αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα οποία είχες δεσμευτεί. Γιατί όταν από τα 30, το παράδειγμα που σας έφερα, τα 30 εκατομμύρια γίνονται 0, άρα εκεί που χάσατε το στοίχημα και θέλετε να βάλετε ξανά ως στοίχημα, ότι να δοθούν οι πόροι, ναι, αυτό που εμείς στο ξεκίνημα της αιρετής περιφέρειας είχαμε, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι να ξαναέρθουν πάλι στα επίπεδα αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε έχουμε μια οικονομική καλή κατάσταση και εμείς η αυτοδιοίκηση να είναι πάλι στο μηδέν, ότι πρέπει να δίνονται οι πόροι. Οι πόροι λοιπόν πρέπει να δοθούν είτε από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που τώρα έχει γίνει εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά είναι μηδέν. Μηδέν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι μηδέν αυτό το πρόγραμμα που λέμε εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Έχω μιλήσει με τον κύριο Παπαθανάση, τον υπουργό, τρεις φορές. Πρέπει μετά τις εκλογές όλοι οι περιφερειάρχες, αν είμαστε κι εμείς, να διεκδικήσουμε πόρους για να μπορούμε να κάνουμε το μικρό ή το μεγάλο έργο. Δεν γίνεται να είναι. Να μην υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση που χρειάζεται απέναντι στις περιφέρειες ή στους δήμους. Πρέπει να αυξηθεί. Άρα είναι ένα αποτέλεσμα ότι δεν είχαμε τους πόρους για να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία είχαμε υποσχεθεί. Τι Κρήτη θέλετε ως περιφέρεια? Να είναι μοντέλο τουριστικό, να είναι μοντέλο τουριστικό και αγροτικό και καινοτομίας, να είναι τα πάντα και κυρίως πώς, θα σας πει κάποιος. Διότι εδώ, αν δεν λειτουργήσει ως μαγνήτης, να το πω λαϊκά, να πέσει χρήμα για να μεγαλώσει πίτα και να αρχίσει και ο κόσμος να απολαμβάνει από αυτή την πίτα, μα η ανάπτυξη, διαχείριση μιζέριας θα είναι. Σωστό, πολύ σωστά και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, γιατί δεν είναι να λέμε κάνουμε έργα ή οτιδήποτε και να μην υπάρχει κοινωνική συνοχή και να μην υπάρχουν οι άνθρωποι που να έχουν ένα εισόδημα πολύ καλό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα εμείς πού χτίζομαι? Χτίζομαι στον τουριστικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην έξυπνη εξειδίκευση, στα ερευνητικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, που είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που προσφέρουν και πόσα άτομα μένουν εδώ και δουλεύουν. Θέλουμε να κάνουμε ένα κόμβο καινοτομίας για να δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις, να μπορεί ο νέος άνθρωπος που βγαίνει από τα πανεπιστήμια να παραμείνει εδώ, να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν μία παρέμβαση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο εξαιτίας της συνεργασίας που είχαμε τα τελευταία 4 χρόνια με όλους τους πριτάνες της Κρήτης και τον πρόεδρο του ΙΤΕ. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εκτιμώ ότι σύντομα θα γίνει η ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα έχω ζητήσει και με τον κύριο Σανετάκη και είναι πολύ θετικός, και τον κύριο Κυριαζή, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, γιατί είναι μία πίεση που την είχαμε κάνει τώρα και από την προηγούμενη ηγεσία. Σε αυτό είχε ασχοληθεί ο Αντώνης Παπαδεράκης, ο αντιπεριφερειάρχης μας από τα Χανιά, που έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να δούμε την Κρήτη του 2030, μια Κρήτη που να τα συνδυάζει όλα αυτά με μια αηφόρο ανάπτυξη ποιοτική, με μια ανάπτυξη η οποία θα συμβάλλει πάνω απ' όλα να έχει ένα φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα για τον πολίτη της Κρήτης, να παραδώσουμε την Κρήτη στα παιδιά μας καλύτερη από ό,τι την είχαμε βρει. Με όλα αυτά, σε αυτό πάνω παλεύουμε, σε αυτό σχεδιάζουμε, σε αυτό οραματιζόμαστε, διεκδικούμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε. Μιας και το θίξατε, 2 κυβερνητικά στελέχη είναι από το Ηράκλειο. Αυτό δημιουργεί συνθήκες σε εσάς μεγαλύτερης πίεσης και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, ή εδώ θα πάει επειδή γνωριζόμαστε? Όχι, να το πω λαϊκά. Πάντα. Σταύρο, άστο τώρα, γιατί οι προτεραιότητες είναι αλλού και όχι, είναι όχι τέτοιο. Ή εδώ θα είστε πιο πιεστικός, ότι κοίτα να δεις, αφού είσαι από εδώ, οφείλεις να κάνεις και 10 πράγματα παραπάνω. Πάντα πιστεύω, κύριε Ζαχίνη, ότι όταν υπάρχουν στελέχη στην κεντρική εξουσία τοπικά, πάντα προσφέρουν διαχρονικά. Το έχουμε δει, έτσι είναι. Υπάρχει μια εξαίρετη συνεργασία και με τους 2 υπουργούς και εμείς διεκδικούμε αυτό που πρέπει να πάρει. Δεν θα πούμε ότι όχι, δεν θα είναι, προς Θεού. Θα πάρουμε αυτό το οποίο πρέπει Κρήτη, και θεωρώ και οι 2 υπουργοί και από το Ρέθυμνο που είναι και ο κ. Κεφαλογιάννης, ό,τι είναι που να χρειαστεί. Αλλά να πω για το Ηράκλειο, θα πάρουμε αυτό το οποίο μάλιστα πρέπει να πάρουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, επειδή θα μπορούσα να συζητάμε για ώρες, αλλά δεν είναι ο στόχος αυτός σε μια ραδιοφωνική εκπομπή
και ιδίως δύο ημέρες πριν τις κάλπες. Θέλω να γίνουμε λιγάκι πιο πρακτικός για τα έργα, γιατί έχετε μιλήσει. Άλλα φαίνονται, άλλα δεν φαίνονται. Ο κόσμος θα κρίνει. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη Μαρία, προσέξτε. Η αυτονομία της περιφέρειας στην Ιταλία λειτουργεί όπως θέλει ο κάθε περιφερειάρχης. Παράδειγμα, λέει, το Μιλάνο, ιδιωτικοποίηση υγείας παιδείας, το ίδιο εργασιακά. Η παιδεία, η υγεία εργασιακά πρέπει να είναι κεντρικά. Το βλέπουμε αυτό το φιλμ, από το νότο έρχεται στο βορρά για νοσοκομείο. Αυτό συμβαίνει εδώ. Και θέλω, λέει, να ρωτήσω τον κύριο Αρναουτάκη, πόσο ελεύθερα μπορεί να λειτουργήσει ένας περιφερειάρχης στην Ελλάδα, που είναι αιρετός. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση των περιφερειών στην Ευρώπη και εντελώς διαφορετική στη δική μας. Εδώ δεν συμμετέχουμε ούτε στα συμβούλια μέσα των νοσοκομείων που δίνονται πόσοι πόροι από την περιφέρεια στα νοσοκομεία. Αυτό το οποίο όμως είναι, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε, ανεξάρτητα του αποτελέσματος, μια συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για όλα τα θέματα και για τα χαλιά, για το Ρέθυμνο, για όλα, διαλυμένο, για όλα, το Βενιζέλιο, stop, τα τακτικά χειρουργεία. Βλέπουμε τι γίνεται εδώ, βλέπουμε στο Λασίδι τι γίνεται. Παγνή, εντατικές, χωρίς προσωπικό, Λασίθι, για διάλυση, όλα, Χανιά, διάλυση. Για όλα, τι θα κάνετε για εδώ? Όλα τα θέματα θα έχουμε μία συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ναι. Ήδη έχω μιλήσει, όμως από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε για να δοθούν οι λύσεις αυτές που πρέπει να δοθούν. Μάλιστα. Είναι ευθύνη του Υπουργείου να διεκδικούμε εμείς για το νησί μας, για να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Αισθάνεστε ότι θα είστε περιφερειάρχης, όπως λένε δημοσκοπήσα, την πρώτη Κυριακή? Ο στόχος μας είναι από την πρώτη Κυριακή, κύριε Σαχίνη, γιατί με το 43% το οποίο υπάρχει, αυτός είναι ο στόχος. Αλλά ο κόσμος θα πει, δεν είναι προς εγώ. Δεν είναι ότι εμείς βάζουμε ένα στόχο να είναι από την πρώτη. Από εκεί πέρα είναι σεβαστή η απόφαση του πολίτη της Κρήτης, από όποια θέση αν μας τάξει. Εμείς, πρώτα ο Θεός καλά να μας, θα είμαστε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση. Τι είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείτε, το πολυμορφικό ψηφοδέλτιο που αυτό μπορεί να σας βάζει και ένα στίχημα για ένα ποσοστό θηριώδη που κάτω από αυτό μπορεί να θεωρηθεί προσωπική αποτυχία, αυτό είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείτε, ή είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείτε το ενδεχόμενο να πάτε σε δεύτερο γύρο? Να απαντήσω. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η νίκη. Είναι σχέση το ποσοστό. Μετά από ένα χρόνο κανείς δεν θυμάται το ποσοστό. Πρώτα είναι η νίκη. Άρα μία νίκη από την πρώτη Κυριακή θα είναι για μας μία επιβράβευση όλων των προσπαθειών που έχουμε κάνει όλη αυτή την περίοδο. Αυτός είναι ο στόχος. Νίκη λοιπόν από την πρώτη Κυριακή και ό,τι πει ο πολίτης. Πείτε μου κάτι. Μετά από τρεις θητείες και διεκδικώντας την τέταρτη, υπάρχει ταβάνι για το Σταύρο Αρναουτάκη, ή μετά την τέταρτη θα έρθει μια πέμπτη και ενδεχομένως μια έκτη, αν το αποφασίσει ο ψηφοφόρος? Έχετε και προσωπικά, αν θέλετε, επέρχεται κόπωση ή όχι, κύριε Σαχίνη? Κλείνει ένας κύκλος εδώ, κατά τη γνώμη σας, εάν σας επιβραβεύσουν οι πολίτες? Θεωρείτε προώρη μια τέτοια συζήτηση? Μπορείτε να μου πείτε ότι εγώ αυτή τη στιγμή τρέχω για την κάλπη Κυριακή, στην αυτό που μου λες. Ακριβώς. Ο πρώτος στόχος είναι να κερδίσουμε την Κυριακή. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει τέταρτη. Άρα τι συζητούμε για την πέμπτη? Άρα ο στόχος είναι να κερδίσουμε την τέταρτη. Από εκεί και πέρα είναι μακρινό οποιαδήποτε απάντηση. Τώρα είναι ο πρώτος στόχος να κερδίσουμε την τέταρτη θητεία στην περιφέρεια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Έχετε όμως μια εμπειρία τριών θητείων. Πώς σκέφτεστε να λειτουργήσετε, εάν επιλέξει ο κριτικός εκ νέου εσάς, το σχήμα στην περιφέρεια, ως περιφερειακό συμβούλιο, εντάξει, το σχήμα της διοίκησης? Θέλω να πω, υπάρχουν ήδη στανταράκια κλειδωμένα σε θέσεις αντιπεριφερειαρχών, και δεν εννοώ τους, ή όλους τους εννοώ. Υπάρχουν στανταράκια, είναι απροϋπόθετο για σας? Ποια κριτήρια θα θέσετε? Θα μετρήσει ποιοι είναι πρώτοι σε σταυρούς ενδεχομένως, γιατί έχουν και καλύτερο, θα σας πω εγώ, πελατειακό και επικοινωνιακό, δεν κακό αυτό, αλλά σύστημα μόνο, ενώ άλλοι που έχουν ικανότητες μπορεί να είναι χαμηλότερα? Πώς θα λειτουργήσετε? Θέλω αυτή τη φορά, δεν μπορείτε εδώ να μου πείτε δεν απαντώ, είστε τρεις θητείες, εδώ πρέπει να απαντήσετε ποιο είναι το κριτήριο. Σημαίνει ότι είστε πιο έτοιμος από οποιονδήποτε άλλον.
εάν είστε περιφερειάρχης εκ νέου, ποιο θα είναι το κριτήριο επιλογής πια? Πρώτα να δούμε οι άνθρωποι που θα εκλεγούν. Έχουμε 5 χρόνια, θα είναι 5 χρόνια η επόμενη θητεία. Θα επιλέξω, γιατί δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει κανένα προαπαιτούμενο για κανένα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και μπορώ να στο διαβεβαιώσω με κάθε ειλικρίνεια. Κανένα προαπαιτούμενο δεν υπάρχει. Γνωρίζω πολύ καλά τον καθένα που συμμετέχει. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Πώς θέλετε να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι ο πρώτος, ιδίως αν είναι 43-1, είπα πριν τα 3/5 τον Περιφερειακό Συμβούλιο. Πώς θέλετε να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο? Με ενότητα. Με ενότητα, με συγκριτισμό, και να υπηρετήσουμε αυτά που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, να μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα που είναι πολύ σημαντικά που γίνονται, και να μπούμε στη λογική των μεγάλων έργων, της ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων που έχει ανάγκη το νησί. Κύριε Αρναουτάκη, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, δεν έχετε κουραστεί? Το λέω με την έννοια να είστε σε μία διαδικασία που καλείστε ως περιφερειάρχης, εάν σας επιλέξουν, να κάνετε τα ίδια και τα ίδια. Όχι με την έννοια, ενώ καθημερινά η καθημερινότητα είναι η ίδια, δεν αλλάζει. Αλλάζουν τα θέματα βεβαίως που διαπραγματεύεστε. Δεν σας έχει κουράσει? Κύριε Σαχίνη, θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια, εάν ένιωθα τον εαυτό μου κουρασμένο, δεν θα ήμουν υποψήφιος. Όμως πρέπει να σας πω ότι έχω μεγαλύτερη όρεξη και μεγαλύτερη κουζουλάδα για να κάνουμε τα πράγματα αυτά που πρέπει, γιατί το κάνουμε με αγάπη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ναι, θα διεκδικήσουμε, έχουμε την εμπειρία, έχουμε την γνώση, έχουμε την τεχνοκρατική συγκρότηση από τους συνεργάτες μας, γιατί η ομάδα είναι που κερδίζει. Ποτέ δεν είναι ένα άτομο, και ποτέ δεν είπα, όλο αυτό το έργο το οποίο έχουμε κάνει είναι αποτέλεσμα έργων πολλών ανθρώπων. Μέσα από το πολιτικό σύστημα της περιφέρειας, τους αντιπεριφερειάρχες μας, τους περιφερειακούς συμβούλους, αλλά και τις υπηρεσίες μας, που πολλές φορές είμαστε εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως εμείς ζητούμε να έχουν την ισότιμη μεταχείριση όπως έχουν οι υπάλληλοι στην Αθήνα. Δεν ξέρουν καλύτερα τα έργα στην Αθήνα από ότι εδώ στην Κρήτη. Κλείνοντας, υπάρχει ένα προσωπικό στοίχημα για το Σταύρο Αρναουτάκη από όλη αυτή τη διαδρομή και τη διαδικασία? Και αν ναι, ποιο? Δεν είναι κάτι να βάλουμε προσωπικό στοίχημα. Είναι να χαιρόμαστε, και ειλικρινά το λέω, με την αγάπη αυτό που βλέπω, την ανταπόκριση του κόσμου, με την εκτίμηση η οποία υπάρχει, γιατί βλέπουν την προσπάθεια, βλέπουν την καθημερινή προσπάθεια που προσωπικά καταβάλω και εγώ και οι συνεργάτες μου, και να είμαστε καλά, να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα έργα. Αλλά το πρώτο που θεωρώ και από τα έργα είναι ότι έχουμε ενώσει το νησί, υπάρχει ο συγκριτισμός, υπάρχει η ενότητα, και πάνω σε αυτή έχουμε χτίσει. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης και εκ νέου υποψήφιος βεβαίως. Να μην το ξεχνάμε, γιατί οι κάλπες μέχρι την Κυριακή είναι άδειες και η κρίση είναι των πολιτών. Καλή συνέχεια. Στην ουσία δύο μέρες μείνανε. Το Σάββατο είναι πιο χαλαρό, θεωρητικά πάντα, ποτέ δεν χαλαρώνει κανείς. Καλή συνέχεια, κύριε Αρναουτάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.